κατηγορικό ότι σε 1,5 με 2 χρόνια και συμπορούμε και άλλα. Και είναι ο καλός ο καλός, δεν πρέπει. Λέω ότι θα αρχίσει. Όμως δεσμευτήκατε και στην Βουλή και έχουμε δεσμευτεί και ενώπιον αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα διαχειριστούμε μόνοι μας τα απορρίμματα. Και μπορεί να πάρετε κάτι να αυτή τη δική αρχή. Έτσι είμαστε στην Βουλή. Και εγώ ρωτάω, αφού δεν υπάρχει πόρο πέρα του ενός συνάντησεως, γιατί δεν πάτε αύριο το πρωί να κλείσετε. Γιατί δεν πάτε αύριο το πρωί να κλείσετε. Γιατί αν δεν κλείσετε, δεν θα έχετε χώρο. Και εγώ ρωτάω, αφού ο χώρο αυτό θα εξαφανιστεί σε μέρο του χώρου, σε μέρο του χώρου. Σε ποιο χώρο θα πάτε να σου πει διαδρομή. Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, να πάμε και στα θέματα τη συμμετοχή για είχε σαφεί σε 1,5 με 2 χρόνια την πατερή κρίση και ρήξη. Είχατε τη στιγμή είτε ένα εργοστάσιο μηχανική ανακύκλωση που λέγεται ΜΑΚ, για μένα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να επιδείξει το ελληνικό κράτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια τεχνοκοσμική κατάσταση που ό,τι σκουπίδι παίρνει και είναι σκουπίδι. Ακριβώ. Ό,τι σκουπίδι παίρνει. Στο ερώτημα έχει κανένα πού εμείς θα πάμε να δημιουργήσουμε. Σε ποιο χώρο. Αυτό που εργοστάζω με σε εμάς, και εγώ προτείνω να εξυγχρονιστεί για τα δικά μας σκουπίδια και αν τα έχει ανάγκη, το προϊόν και τον τρόπο. Και τον ομόρο δήμο της Δυτικής Αττικής. Τα σκουπίδια τα δικά μας που θα πάνε, εκεί που θα τα πάνε όλοι οι άλλοι. Και αν δεν εξυγχρονιστεί αυτό το εργοστάσιο, θα τα πάμε και εμείς πληρώνοντας ένα-δύο εκατομμύρια χρόνο, όπως πληρώνουμε και σήμερα, εκεί που θα τα πάνε οι άλλοι Δήμοι. Εκτός του Δήμου Φιλής. Πού θα τα πάρει το παιδί. Είστε υπέρ της υπάρξεως του προστασίου. Εγώ είμαι κατά της υπάρξεως του προστασίου. Είμαι κατά σε όλες. Αλλά το εργοστάσιο, δεν είναι ο φούρνος του Κότσα, πατάμε ένα κουμπί και φεύγει. Για το εργοστάσιο αυτό έχει δεσμεύσει το ελληνικό δημόσιο. Το ξέρετε αυτό. Για το εργοστάσιο αυτό έχει πληρώσει πρόστιμα το ελληνικό κράτος, δηλαδή εμείς. Γιατί κάθε ευρώ προστίμου που πληρώνει η ελληνική κυβέρνηση είναι 10 εκατομμύρια που είναι Έλληνες πολίτες. Για το χάρι αυτό. Και λέω το έτσι, για μένα το καλύτερο, να μην υπήρχε τίποτα. Αλλά δεν είναι θεοπάνω, ούτε μπορώ να το ψεύσω στον εαυτό. Εκτιμώ ότι δεν παντάσει να το πει και το εργοστάσιο θέλει. Έχει χώρο τεθεί, υπάρχει εκεί. Ή εξυγχρονίζεται και λειτουργούμε εκεί τα απορρίμματά μας και τους σκουπίδες να βγάζουμε. Και αν δεν εξυγχρονιστεί, γκρεμίζεται και τελειώνει. Κανεί όμω δεν πάρει το παιδί. Γιατί ξέρετε. Αυτό διαχειρίζεται χίλιου τόνου. Γιατί ξέρετε ότι αυτό έχει δηλωθεί με χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι για ένα πρόγραμμα ΛΑΕ 300.000 ευρώ που ο παλιό Δήμο Άμυλο Σίων δεν το πήρε και δεν έκανε τη δουλειά για τα οποία πήρε τα χρήματα. Για τον λόγο αυτό, σήμερα ο Δήμο Φιλίστη αγωνιά και με πολλή δυσκολία δεν είναι στο παλιό πρόγραμμα. Έχει τα κύπρα υπηρεσία. Ο Δήμος Φιλής έχει περίπου τους 100 τόνους σκουπίδι. Και έχει περίπου τους 40 κουμπίδι και τους 300 πόσο είναι, 12.000. Υπάρχουν και ακόμα τέσσερις. Δεν αυτή. Εγώ ρωτάω, τι σκουπίδι δεν είναι, τι σκουπίδι, γιατί αυτή η ανακοίνωση μου βγαίνει. Τίποτα. Ό,τι σκουπίδι δεν είναι και 10 τόνους, 10.000 τόνους σκουπίδι να βάλουν το εργοστάσιο αυτό, 10.000 απόλυτα θα έβγαζε. Είναι αυτός ο χώρος εργοστάσιο ανακύκλωσης μόνο για τα απορρίμματά μας και αν χρειαστεί για τις δημιουργίες αυτοκινήτων. Αυτή είναι η άποψή μου.